Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά. Παρασκευούλα σήμερα 26 Μαΐου, παραμονή μιας μεγάλης γιορτής εδώ στην περιοχή Τριγύρω, είναι αύριο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Εμείς όμως πάμε στην Αθήνα, έχω κανονίσει δερματολόγο για να κάνω το λέιζερ μου και έχω κανονίσει και τη μαστογραφία μου, οπότε θα ήθελα αυτό το βίντεο να είναι έτσι μια υπενθύμηση σε όλες εσάς που θα πρέπει να κάνετε τις εξετάσεις σας, να πάτε για τη μαστογραφία σας, να πάτε στο γυναικολόγο σας, να είναι έτσι αυτή η αφορμή για να πάρεις τώρα να κλείσεις ραντεβού για να πας να τα κάνεις. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνω μαστογραφία, δεν έχω ξανακάνει. Έχει αλλάξει νομίζω τώρα τελευταία το ιατρικό έτσι και ζητάνε μια μαστογραφία γύρω στα 35 και μετά από τα 40 κάθε χρόνο. Εγώ τα 35 δεν τα είχα προλάβει όταν είχε βγει αυτό. Δεν μου είχε πει ο γιατρός μου να κάνω κιόλας μαστογραφία νωρίτερα. Προφανώς γιατί στην ψηλάφιση δεν έβλεπε κάτι που απαιτούσε κάτι τέτοιο, ωστόσο γίναμε 40 και σε καλοί 40ρίδες πρέπει να κάνουμε τη μαστογραφία μας το εξής κάθε χρόνο. Η ώρα είναι 7:20, έχω σηκώσει την Αναστασία να ετοιμαστεί για να πάμε στο σχολείο, έχω βγάλει τη βαλίτσα για να τη φτιάξουμε για μένα, την Αναστασία και την Ισαβέλα, ο Γιάννης φτιάχνει μόνος τα πράγματά του και έχω κάνει φυσικά εδώ και τη λίστα μου για το τι πρέπει να πάρω μαζί να μην ξεχάσω κάτι. Σε Αναστασία τα πήρα όλα. Θέλω να βγάλω τα δικά μου και της Ισαβέλλας ώστε να τα βάλω μέσα σιγά σιγά. Έχω βάλει ένα πλυντήριο που είναι κυρίως η κουβερτούλα και τα κουκλάκια της Ισαβέλλας για να τα πάρουμε μαζί να είναι καθαρά. Μαζί με κάτι άλλο έτσι που είχα στα ανοιχτόχρωμα. Και ναι, να πάρω τα αντιλιακά μου γιατί αύριο δεν θα μπορώ ούτε καν να βαφτώ. Θα πρέπει να βάλουμε αντιλιακό μετά το λέιζερ, να μην πέσει νερό στο πρόσωπό μου και γενικά στο σώμα μου. Καλό είναι έτσι την πρώτη μέρα να μην πέφτει νερό μετά το λέιζερ για να μην κάνει πανάδες. Γίνεται το δέρμα σου κάπως περίεργο μετά το λέιζερ. Για μία μερούλα, αν μπορείς έτσι να το αποφύγεις στο νεράκι, καλό θα ήταν. Οπότε πάμε να αφήσουμε την Αναστασία στο σχολείο, να ετοιμάσουμε βαλίτσα και να περιμένουμε και το Γιαννάκο να έρθει. Θα πάει και σούπερ μάρκετ γρήγορα, αλλά δεν θα σας το δείξω. Γιατί ειλικρινά θα πάει, θα αφήσουμε τα πράγματα και θα φύγουμε κατευθείαν. Και να πάμε να πάρουμε την Αναστασία μετά το σχολείο και να φύγουμε. Πάμε λοιπόν, καλό μας ταξίδι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα στο βίντεο. Θέλω να δω και τον αδερφό μου φυσικά, την ύφη μου και τη Μαριετούλα μου. Οπότε θα είμαστε έτσι σε μια ένταση όλο το Σαββατοκύριακο. Έτσι γίνεται συνήθως, γιατί θα πάμε και στην κουνιάδα μου με το μικρό. Πάμε δηλαδή για δύο μέρες και πραγματικά δεν στεκόμαστε δευτερόλεπτο γιατί θέλουμε να τους δούμε όλους, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα έχω κανονισμένα ραντεβού, οπότε ναι, θα είναι έτσι λίγο ένα έντονο Σαββατοκύριακο, αλλά πολύ πολύ ωραίο. Πάμε να το ξεκινήσουμε λοιπόν. Φτάσαμε Αθήνα, συγγνώμη για το παράδοξο πλάνο, αλλά είναι τα κορίτσια πίσω. Ήρθαμε να βάλουμε λίγο βενζίνη.
Ρε παιδιά, εδώ στην Αθήνα, όταν κάποιος τρακάρει, μην κάθεστε και κοιτάτε. Γιατί έχει κίνηση χωρίς λόγο. Πραγματικά φάγαμε 40 λεπτά για μια διαδρομή των 5 λεπτών. Τέλος πάντων, βάζουμε βενζίνη και πάμε στο σπίτι του αδερφού μου να τους δούμε, να φάμε και κάτι. Γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα για μεσημέρι. Τα παιδιά έχουν φάει βασικά. Εγώ δεν έχω φάει και ο Γιάννης. Δεν ξέρω, θα πεινάνε. Άμα δεν πεινάνε, θα πάρω εγώ μια σαλάτα. Πάμε να τους δούμε κιόλας και το μαργετάκι μου να δω τι κάνει. Γιατί όταν είχαν έρθει για τη βάφτιση, δεν πρόλαβα να τους δω πολύ. Γιατί φύγαμε και την Κυριακή για την Ακρόπολη και δεν τους είδα καθόλου. Οπότε πάμε να τους χαρούμε λίγο. Βραδάκι πια, παραγγείλαμε goodies να φάμε. Θα σας τα δείξω στο επόμενο πλάνο, έτσι για να σας ανοίξω την όρεξη. Ξέρω ότι πολλές έτσι με βλέπετε την ώρα που τρώτε. Τα μικρά δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα, παρόλο που κάνανε ελάχιστο ύπνο για μεσημέρι. Η Μαριατούλα μου δεν κοιμήθηκε καθόλου, μου είπαν. Οπότε θα πέσουν ξερά. Θα φάμε λιγάκι, θα κάνουμε την παρεΐτσα μας. Παίζαμε όλο το απόγευμα με τα μικρά, ούτε τηλεόραση δεν ανοίξαμε. Ήρθε το φαΐ. Οπότε πάμε να φάμε, να σας δείξω έτσι το πλάνο το γενικό και να πέσουμε για ύπνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλημέρα, Σαββατάκι. Ετοιμαστήκαμε και πάμε να κάνω λέιζερ. Μετά θα πάμε κάπου εκεί στο Avenue, γιατί έχω ραντεβού στο Ιασό για μαστογραφία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή τη μέρα. Είναι καινούριο το ιατρείο. Είναι η κοπέλα που μου έκανε και πριν. Απλά έχει ανοίξει το δικό της τώρα γιατί είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Το μπαλωμάκι. Το παιδί ωραίο που είναι. Και εδώ είναι η Βαγιανή μου. Το κορίτσι μου που με αποτριχώνει τέλεια και σούπερ. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά που είναι. Με άνδρου 17 είναι το ιατρείο της. Το καινούριο στην Αθήνα. Και με πάρα πολύ χαρά, αν πείτε ότι είστε από μένα, θα σας εξυπηρετήσει το κορίτσι μου. Δεν αφήνει τρίχα. Τρίχα δεν αφήνει. Και είναι και λαφροχέρα. Σας το λέω εγώ που πονάω πολύ. Θα έχω όλα τα στοιχεία κάτω στο κουτί περιγραφής για όποιον θέλει θεραπείες λέιζερ, δερματολογικά. τι άλλο, τα πάντα. Τα πάντα κάνει. Τα πάντα. Αισθητικά, τα πάντα. Τα πάντα. Έφυγα. Έχω βάλει και τα αντιλιακά μου. Πάω να βρω το Γιαννάκο με τα κορίτσια, να πάμε στο Avenue. Θέλω να πάρω ένα δώρο για κάτι γενέθλια που έχουμε. Και να πάμε μετά στο Ιασό για τη μαστογραφία μου. Πάω να τους βρω. Πάω να τους βρω. Κάναμε τα ψώνια μας και πήρα τηλέφωνο στο νοσοκομείο. Μπορούν νωρίτερα να κάνουμε το ραντεβού, οπότε πάω να τελειώνω. Έχει ένα παιδότοπο εδώ στο Avenue, οπότε μπήκανε μέσα να παίξουν και όλα στα μικρά. Να χαλαρώσει και λίγο ο Γιάννης. Τελειώσαμε, ήρθα στο Avenue να πάρω τους υπόλοιπους. Καλά τα αποτελέσματα, θα χρειαστεί να κάνω και έναν υπέρηχο μαστόν. Οπότε κλείσα ραντεβού τώρα για 9 του μήνα ξανά να έρθουμε. Τον Ιούνιο δεν είχε άλλη μέρα. Πάμε τώρα να φάμε. Όλα καλά πάντως, εντάξει ήταν. Προληπτικά είναι και ο υπέρηχος για να δουν ένα συγκεκριμένο σημείο.
Οι μερίδες της πίτας στο γεύσιο, όταν έχουμε έρθει στο γαλάτσι, είναι τεράστιες. Θα φάμε και για το βράδυ. Τελειώσαμε. Πήραμε και για το σπίτι, παιδιά. Ήταν τεράστιες οι μερίδες, δεν μπορούσαμε να τις φάμε. Γνώρισα και δύο υπέροχα κορίτσια που μας παρακολουθούν. Και πάμε σκητάκι. Ετοιμαστήκαμε για απογευματινή βολτίτσα. Πάμε να πάρουμε το καρότσι να βολτάρουμε, να πάμε καμία παιδική. Θα δούμε. Φεύγουμε από την παιδική χαρά. Πάμε σπίτι. Θα σας κλείσω για σήμερα, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο με το τι αγοράσαμε από την Αθήνα. Θα φτάσουμε σπίτι με το καλό και θα σας τα δείξω για να κλείσουμε και αυτό το βίντεο. Μόλις επιστρέψαμε από το ταξίδι, είμαστε στο σπίτι, μόλις μπήκαμε πραγματικά και ήρθα να σας δείξω τα πράγματα που πήραμε από την Αθήνα, καθώς σας το υποσχέθηκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με πριονίδι του Κάσπερ. Βρήκαμε εκεί τα Pet City, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Pet City. Οπότε πήραμε το πριονίδι γιατί είχε τελειώσει τελείως. Πήγαμε H&M και πήραμε δωράκι για το κοριτσάκι που είχε γενέθλια. Είναι ένα jean σορτσάκι, δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα γιατί το έχουν δέσει. Και ένα λιλά μπλουζάκι πάρα πολύ ωραίο. Λέτε να μπορώ να τα βγάλω. Σας τα βγάλω λίγο έτσι. Να, το jean το σορτσάκι. Και ένα λιλά μπλουζάκι με κοχυλάκια πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έχει γενέθλια αύριο. Οπότε θα το δώσουμε να γράψουμε και την καρτούλα μας. Από τα H&M η Αναστασία βρήκε και ένα μπλουζάκι που της άρεσε και το πήραμε. Είναι από τη σειρά Stranger Things. Όχι ότι την έχει δει, αλλά της άρεσε. Και είναι crop top το πάκι. Το πήραμε νούμερο 10-12. Ό,τι φοράει η Αναστασία τώρα. Οπότε αυτό κόβεται και πάει άπλυτα. Πήγαμε σε φορά και πήραμε τις αγαπημένες μας bath bombs. Πραγματικά μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές εδώ είναι. Πήραμε cherry blossom. Πήραμε cotton flower. Πήραμε coconut. Και πήραμε και μόνο η γενικά ό,τι μυρωδιά και να πάρεις, αυτές εδώ μου σχοβολάνε όλες πραγματικά. Ήθελα να βρω και τη δικιά μας, τη Blue Lagoon που μας αρέσει πολύ, αλλά ήταν όλα sold out από Blue Lagoon. Ούτε αφρόλουτρ, ούτε τίποτα δεν είχε. Και πήγα για πρώτη φορά στα Pepco. Τα Pepco είναι σαν μικρά τζάμπο, έχουν δηλαδή λίγο απ' όλα, λίγο παιχνίδια, λίγο ρούχα, λίγο είδη σπιτιού, λίγο κεριά, λίγο έτσι είδη κουζίνας. Έχει γενικά, είναι μικρό κατάστημα εκεί στο Avenue, δεν ξέρω αν είναι όλα έτσι μικρούλια, αλλά σε αυτό που πήγαμε εμείς ήταν μικρό. Είχε όμως από τα best seller προϊόντα, ας πούμε, σε κάθε κατηγορία. Πήρε η Αναστασία λοιπόν αυτές εδώ τις σαγιοναρίτσες, πάρα πολύ ωραίες, έχουν πάνω φλαμίγκο, καρπουζάκια και φινικόφυλλα, τις έβαλε κιόλας και είναι πολύ ωραίες. Πήρα αυτό εδώ το βαζάκι για να βάλω εκείνο εκεί το μπαχαρικό που πήρα από τη μακρινίτσα, θυμάστε, δεν είχα γυάλινο βαζάκι, οπότε βρήκα αυτό εδώ και μου άρεσε πάρα πολύ, τετράγωνο απλό με ένα σημεί καπάκι για να βάλω μέσα όλο το μπαχαρικό και να μου είναι πιο εύχριστο να το χρησιμοποιώ, γιατί στο σακουλάκι δεν είναι εύχριστο. Πήρε η Αναστασία αυτό εδώ το τετράδιο, είναι τώρα, τετράδιο είναι, notebook α5, έτσι έχει διάφορα πάνω, έχει μέσα γραμμούλες λογικά πρέπει να έχει, δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα, ωραίο φαίνεται πάντως, σελίδες 80, μια χαρά. Πήρα καλτσούλες στη μικρή, έχει 4 ζευγαράκια ροζ, γαλάζιες, μπέζ και αυτό εδώ έτσι που είναι λίγο του πουρου, κάπως έτσι, nude σκούρο. Τις πήραμε νούμερο 22-24, οπότε θα τις κάνει για το χειμώνα που τις θέλω. Άρα και αυτά πάνε για πλήσιμο. Έπειτα στην Αναστασία άρεσε πάρα πολύ αυτό το τοπάκι το γαλάζιο. Το είχε όμως σε μεγαλύτερο νούμερο. Το είχε σε ένα, τι ήτανε, ένα 52. Αυτό πρέπει να είναι το 12 χρονών, ναι, 12 χρονών. Ωστόσο, εντάξει, της το φόρεσε έτσι πάνω της και της ήταν ανετούλη, δεν πειράζει, το φορέσει και του χρόνου. Της άρεσε πάρα πολύ, οπότε δεν είχε μικρότερο νούμερο, αν είχε θα το παίρναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήρα εγώ αυτά εδώ τα σιλικονένια για να φτιάχνουμε παγωτάκια, παγωτάκια με γιαούρτι ουσιαστικά. Είχα αυτά εδώ, έχει και καπάκι.
Βάζεις εδώ το παγωτάκι σου, τι θες να βάλεις, βάζεις και το καπάκι σου και το βάζεις στην κατάψυξη. Θεωρώ ότι η σιλικόνη θα είναι λίγο πιο εύχρηστη, γιατί τα πλαστικά κολλάγανε πάρα πάρα πολύ, οπότε δεν με βολεύανε. Άρα αυτό πάει για πλύσιμο, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πήρε η Αναστασία επίσης αυτές τις λίμες, γιατί απλά τις αρέσανε, όχι ότι λιμάρει τα νύχια της. Δεν πειράζει, θα τις πάρω κι εγώ, έχει ωραία καλοκαιρινά σχεδιάκια, είναι 4 λίμες και είναι και σε ωραίο μέγεθος να έχεις μαζί σου και στην τσάντα. Και βρήκα και εκεί bath bomb και πήρα 3 αρώματα έτσι που βρήκα ενδιαφέρον. Έχει jasmine για σεμί, είναι πιο μεγάλες από αυτές εδώ. Και είχαν μισή τιμή, αυτή είχε 1,99, 2 ευρώ δηλαδή, και αυτή είχε 80 λεπτά, ούτε καν μισή τιμή. Παρακάτω, και είναι και πιο μεγάλη. Άμα είναι ωραίες, θα τις παίρνω από Pepco, όποτε πηγαίνουμε θα παίρνουμε. Πήρα raspberry και πήραμε και lime. Θα τις δοκιμάσουμε. Τα κορίτσια κάνουν αφρόλουτρο κάθε μέρα σχεδόν, οπότε χρειάζονται μπόλικα. Δεν τους βάζω κάθε μέρα όμως bath bomb. Έτσι, να αυτουρίσουν πλήρω. Αυτά πήραμε εμείς από Αθήνα, τελειώσαμε και το ταξίδι αυτό, θα ξαναπάμε βέβαια σύντομα για να κάνω και τον υπέρηχο μαστού. Πέρασαμε ωραία, έκανα και το λέιζερ μου, αποτριχώθηκα πλήρως, οπότε είμαι έτοιμη για φέτος. Εγώ κάνω λέιζερ μία φορά το χρόνο πλέον και μπορεί από το χρόνο να μην χρειαστεί κιόλας να ξανακάνω, γιατί είναι πλέον οι τρίχες πάρα πάρα πολύ λίγες. Το λέιζερ γενικά είναι επένδυση, παιδιά. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας έχω το δερματολογικό ιατρείο της Βαγιανής μου, το κορίτσι μου που είναι φανταστική και πραγματικά κάνει δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τρίχα, ούτε καν επαναληπτικό δεν χρειάζεται να κάνεις στην κοπέλα αυτή. Ειλικρινά είναι πολύ ψήρας, πάρα πολύ γρήγορη και αξίζει τα λεφτά, παιδιά, το λέιζερ είναι επένδυση. Ούτε ξηραφάκια, ούτε χαλάουες, ούτε να θες να βάλεις μια φούστα και να λες «Α, έχω ξεριστεί», ούτε να θες να πας για μπάνιο και να λες «Α, έχω ξεριστεί». Τίποτα. Είναι επένδυση το λέιζερ. Άμα έχετε σκοπό να κάνετε λέιζερ και είστε στην Αθήνα ή πάτε στην Αθήνα όπως εγώ, πάρτε τηλέφωνο το κορίτσι μου, γιατί πραγματικά αξίζει, είναι πάρα πάρα πολύ καλή και θα έχεις εγγυημένο αποτέλεσμα. Κάναμε λοιπόν και τη μαστογραφία, ήταν η πρώτη φορά που έκανα μαστογραφία. Δεν πόνεσα καθόλου. Καθόλου. Παρόλο που όλοι μου λέγανε ότι θα πονέσεις, πονάει, κάνει, ράνει, εγώ πόνεσα πολύ. Μου στέλνανε μηνύματα στο Instagram, Παναγιά μου, πώς θα αντέξεις, είπα εγώ υπέφερα. Και είχα λίγο προειδεαστεί ότι θα πονέσω, αλλά δεν πόνεσα καθόλου, παιδιά. Γενικά, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ανοχή στον πόνο. Εγώ δεν φημίζομαι για την ανοχή μου στον πόνο, δεν μπορώ καθόλου να πονάω. Ωστόσο και ο μαστός, το στήθος της κάθε γυναίκας είναι και τελείως διαφορετικό. Οπότε μην προειδεάζεστε ότι θα πονέσετε, πηγαίνετε να κάνετε την εξέτασή σας και μην την αναβάλλετε επειδή φοβάστε ότι θα πονέσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέταση και πρέπει να την κάνουμε κάθε χρόνο πλέον, εγώ τουλάχιστον. Οπότε μην φοβάστε να κλείσετε το ραντεβού σας, δεν πόνεσα πραγματικά καθόλου, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, πόνεσα μόνο εδώ, γιατί σου πιάνει και λίγο μασχάλι και το βάζεις στο μηχάνημα, πόνεσα ουσιαστικά λίγο εδώ, πολύ ελάχιστα όμως, δηλαδή από το 1 μέχρι το 10, 2 θα έβαζα στον πόνο που ένιωσα, τίποτα. Οπότε χάρηκα πολύ γι' αυτό, θα κάνουμε τον υπέρηχο προληπτικά, γιατί σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα είναι πιο πυκνός ο μαστός μου, οπότε χρειάζεται να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν φάνηκε στη μαστογραφία. Ωστόσο ήταν όλα μια χαρά και όπως ξαναείπα, αυτό το βίντεο θέλω να είναι η αφορμή και το έναυσμα να κλείσετε το ραντεβού σας, να κάνετε τη μαστογραφία σας, να πάτε να κάνετε το test pap σας. Είναι πολύ σημαντικές εξετάσεις, πρέπει να τις κάνουμε κάθε χρόνο για να είμαστε δυνατές, γερές και δίπλα στο παιδάκι μας. Αυτό ήταν το βίντεο, να κάνετε like αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!